ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Με 7 είναι στον αγωνιστικό χώρο. Κύριος Σωτηρίου, πρώτο σφύριγμα της βραδιάς. Ματέι για τον Απόλλωνα. Γιούστε, επιστρέφει στον Ματέι. Ακπέ, θα γυρίσει ευκαιρία από μακρύ, ο Σάβιτς σε κόρνερ. Εδώ με τον Γκακπέ να κάνει την προσπάθεια να γυρνάει προς το μέρος. Ουτόμπιακ Παπαγεωργίου. Κρατά, ψάχνει Κωστόφσκι, ξανακερδίζει. Φάουλ, μάλλον κίτρινη στον Ντένιτς για το φάουλ που έκανε νωρίτερα στην φάση στον Παπαγεωργίου. Η δεύτερη κίτρινη στο πρωτάθλημα. Εδώ κοιτάξτε πώς πατάει τον Παπαγεωργίου. Φιγιώτης να περάσει από τον Κονέ εξαιρετικά κατά τα πόδια. Φιγιώτης η σέντρα από Κατίνοφ με γροθιές από μακρινή. Κυριάκο από μακριά σου την μπάλα περνά έξω. Κόρνερ είναι. Να διώχνει με γροθιές εδώ και τον Χάμπο Κυριάκου να κάνει σούτα από μακριά. Παρακολουθεί ο Ουτόμπιακ συνήθως. Προσπάθεια του Γιούστε να βρει τον ταμπό. Θα γυρίσει, θα κάνει τρίπλα όμορφη. Κρατά όμως την μπάλα. Φιγιώτης απέναντι. Μποκατίνοφ μαζεύει. Κωστόφσκι. Να η κίνηση από τον Ζάκπα. Άμυνα από τον Καντελάρη. Φάουλ. Υποδεικνύει ο βοηθός. Δεύτερη κίτρινη. Και η δεύτερη σε ποδοσφαιριστή του Απόλλων. Ναι, στο φάουλ που κάνει. Και ο Απόλλων Ασέλα βγάλατε επίθεση τώρα. Εδώ Φιγιώτη, πέσιμο, φάουλ, κάρτα. Στον Παπαγεωργίου. Εδώ είναι ο Χουτόμπια και είναι ο Περατικός. Μάλιστα. Ή στο Χουτόμπια και στον Περατικό. Απόλλων Ασέλα και πάλι με κατοχή. Κακπέτο, σούτ Μποκατίνοφ την απόκρουση. Το αριστερό Γκακπέ. Καλή αντίδραση από τον Μποκατίνοφ. Φιγιώτης συγκλίνει. Ψάχνει Ματέι. Φιγιώτης κερδίζει. Ευκαιρία ο Πίτας. 1-0 ο Απόλλωνας. Ανοίγει σκορ. Δεν υπάρχει offside. Εμείς να το δούμε. Όχι. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ με τον Πίτα, ο οποίος πετυχαίνει το 8ο του γκολ. Στο πρωτάθλημα. Άλλαξε τους δύο ακραίους του. Να δούμε τον Απόλλωνα, με συγχωρείς Ανδρέα, γιατί έχει προϋποθέσεις καλές. Απέναντι ο Νταμπό, ο Μποκατίνοφ βγαίνει και διώχνει την μπάλα. Το σούτ από μακριά έξω, απευθείας πήγε ο Κακπέ. Πρέπει να μπουν στο παιχνίδι, στο επιθετικό κομμάτι, οι δύο ακραίοι επιθετικοί. Πολλάς έχει προϋποθέσεις τώρα με τον Γκακπέ. Γέννησε πρώτο χρόνο για μήνα από τον Χριστόφη. Μένει όμως ο Φιγιώτης. Καλή προσπάθεια, ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Κόρνερ για την ομάδα του Απόλλωνα. Λέγω εδώ είναι επανάληψη και το πείσμα του Φιγιώτη να κερδίσει την μπάλα και να κερδίσει στο τέλος και το κόρνερ από την παρέμβαση του Ντέιβισον. Η σέντρα, ο Κωστόφσκι θέλει να κατεβάσει. Έχει χώρο, θα κάνει απέναντι την προσπάθεια. Να το πρώτο κόρνερ για τον Εθνικό. Εδώ από κανονική θέση φεύγει ο Κωστόφσκι. Κατεβάζει καλά την παλά, σωστά θα έλεγα. Εκτελεί. Η μπάλα είναι στην περιοχή. Διαμαρτυρίες. Παίχτες του Εθνικού για κάποιο χέρι εκεί. Κόρνερ είναι. Θα περιμένει λίγο. Εδώ. Εδώ δεν μπορούμε να. Εμείς ξαναβλέπουμε από άλλη λήψη. Κόρνερ. Και βλέπει τώρα τον Γκακπέ. Δεξιά. Φιγιώτης. Η μπάλα πάει τελικά στον Ντένιτς. Θα γυρίσει ευκαιρία. 2-0 ο Απόλλωνας. 0-2 με τον Σάλαϊ. Στο 56. Ξεκινάει η φάση εδώ. Με τον Γκακπέ. Κίνηση από τον Ντένιτς. Θα γυρίσει, ο Σάλαϊ θα πλασάρει, εύκολο το 0-2. Ο Απόλλωνας πλέον παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης στο Δασάκι. Γκόρουπετς, καλή κυκλοφορία από τον Εθνικό. Γκόρουπετς σε σούτ, το κεφάλι, γκολ, μειώνει.
Ο Κοστόφσκι για τον Εθνικό στο 70. Εδώ Κόρουπετς, σέντρα σούτ. Κοστόφσκι θα νικήσει τον Δημητρίου, αφού είχε δύναμη. Κοιτάξτε εδώ τον Κόρουπετς. Για σούτ πάει. Βγαίνει σέντρα στον Κοστόφσκι και αφού είχε δύναμη η μπάλα κατευθύνεται και πάει στα δίχτυα του Δημητρίου. Ο Εθνικός στο 70 μειώνει. Και Λίτο ψάχνει. Ζάκπα θα κερδίσει. Ζάκπα έχει επιλογές. Ζάκπα. Κλιαρό το πλασέ. Δημητρίου μαζεύει. Κατέληξε στον Δημητρίου. Πάντως, Ανδρέα, αυτό που θα έλεγα είναι ότι με τον τρόπο που μετά τις αλλαγές παρουσιάζεται ο Απόλλωνας είναι λίγο διαφορετικός. Να δούμε όμως τον Σαλάι εδώ. Καλή φάση με τον Ματέι. Ματέι πέφτει. Πέναλτι αμέσως ο κύριος Σωτηρίου. Και χωρίς διαμαρτυρίες ο Ντέιβισον. Εδώ ο Ματέι. Ναι. Ο Ντέιβισον ούτε καν διαμαρτυρήθηκε. Πέναλτι για τον Απόλλωνα. Εδώ βλέπουμε. Χτυπάει πάνω ψηλά στο γόνατο ουσιαστικά. Ο Ματέι εκτελεί. 1-3 ο Απόλλωνας. Προβάδισμα δύο δερμάτων και πάλι στο 76. Τον Ματέι να σκοράρει. Να κερδίζει το πέναλτι και να... Εκτελεί ο Πέδρο. Καλή εκτέλεση. Το γκολ είναι. 1-4. Ο Πίτας και πάλι είναι ο σκορέρ. Το 79. Έκανε την προβολή. Ο Μποκατίνοφ δεν διέβασε σωστά την φάση και ο Απόλλωνας πετυχαίνει και τέταρτο γκολ. Δεύτερο για τον Ιωάννη Πίτα. 1-4. Ο Πίτας πάει στα 9. Ο Απόλλωνας στα 4 για σήμερα για την ομάδα του Απόλλωνα. Μάλιστα. Τέλος αγώνα. Εδώ στο Δασάκι. Εύκολη νίκη για τον Απόλλωνα. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.